Να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, να συμβουλεύονται τους ειδικούς και πάνω απ' όλα να στηρίζουν και να αποδέχονται τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους. Αυτό συμβουλεύουν παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές τους γονείς παιδιών που είτε βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είτε έχουν διαγνωστεί με κάποια διαταραχή. Κάποιοι γονείς δυστυχώς ακόμα δεν μπορούν να αποδεχτούν κάποιες έτσι μικρές ιδιαιτερότητες που έχουν τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο, εμείς είμαστε να κάνουμε οι παιδαγωγοί και οι ιδιοκτήτες βρεφονιπιακών παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων να κάνουμε την παρατήρηση και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Είναι όμως σημαντικό να το αποδεχτεί ο γονιός, γιατί όταν το αποδεχτεί ο γονιός, η οδός μετά είναι πάρα πολύ εύκολη. Διοργανώνουμε σήμερα μία ημερίδα η οποία είναι σημαντική όχι μόνο για τον κλάδο μας, αλλά για το παιδί και την οικογένεια. Αυτή η ημερίδα που είναι πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης είναι η πρώτη ημερίδα που γίνεται στην Ελλάδα, διότι αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά από το Σεπτέμβριο του 2024. Οι ειδικοί από διάφορους τομείς ενώνουν δυνάμεις με στόχο τη βοήθεια παιδιών και την ενημέρωση γονέων. Η σημασία της πρώιμης ανίχνευσης διαταραχών, οι σύγχρονες τάσεις και οι προοπτικές παρέμβασης αναλύθηκαν διεξοδικά μέσα από ημερίδα που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο. Εγώ χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία. Χαιρετίζω τον τοπικό αλλά και κεντρικό φορέα που είχε αυτή την καταπληκτική ιδέα και στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και η παρουσία μου εδώ δηλώνει απλώς μια στήριξη και μια αναγνώριση στον όσων με πολύ αγάπη και μεράκι πραγματοποιούν καθημερινά. Θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πιλωτικό, από το Υπουργείο μας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αφορά σε τουλάχιστον 1.635 παιδιά βρεφικών σταθμών. Τα παιδιά αυτά δεν θέλουν ούτε τη λύπησή μας ούτε τη συμπόνια μας. Θέλουν ίσες ευκαιρίες για να ξεδιπλώσουν τα πολλά ταλέντα που έχουν. Αυτός πρέπει να είναι και ο μεγάλος εθνικός στόχος της κυβέρνησης. Πρωταρχικό ρόλο κατέχει πρώιμη ανίχνευση καθώς, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, υπάρχουν ύποπτα σημάδια που θα πρέπει να προβληματίσουν τους γονείς. Συνήθως οι γονείς βέβαια παρατηρούν πρώτα την έλλειψη λόγου. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πρώτα είναι η διάθεση να επικοινωνήσω, να μοιραστώ με κάποιον άλλο και κατόπιν να μπορέσω να εγγραφώ στο λόγο. Συνήθως υπάρχει αυτή λοιπόν η κοινωνική απόσυρση. Οι γονείς από την πλευρά τους οφείλουν όχι μόνο να είναι ενημερωμένοι, αλλά να αγκαλιάζουν τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους και να στέκονται στο πλευρό τους, υπογραμμίζουν οι ειδικοί. Γενικότερα οι γονείς περνούν από κάποια στάδια μέχρι να φτάσουν στην αποδοχή και μέσα από αυτό είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του ψυχολόγου στο να τους βοηθήσει συναισθηματικά να προσαρμοστούν και να αναλάβουν το δικό τους ρόλο, αλλά και να τους εκπαιδεύσουν σε πολλές τεχνικές οι οποίες υπάρχουν. Πλέον τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται το κομμάτι της πρώιμης παρέμβασης και θα πρέπει να το δρομολογούν νωρίτερα πια. Δηλαδή θα πρέπει ο γονιός να αγχώνεται και να αρχίζει να ψάχνεται από πιο μικρές ηλικίες.